Μπορεί να είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, να είναι λίγοι ή και μόνοι, ωστόσο η φωνή τους είναι στεντόρια και μπορεί να φτάσει σε ολόκληρη την οικουμένη. Είναι οι μαθητές από τα ολιγοθέσια σχολιά της Γάβδου, της Τελένδου, των Λιψών και του Μαθρακίου που συναντήθηκαν σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και πραγματοποίησαν όλοι μαζί τη χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή τους. Χριστούλη μας, αγάπη γίνει η ίδια, φέρε μας φιλή και διώξε όλη την πείνα από τον κόσμο και ας ζήσουμε όλοι μαζί. Τραγούδια, ποίηματα και ευχές για μια καλύτερη χρονιά με το μυαλό στα όμορφα των απομακρυσμένων αυτών νησιών, αλλά και στα δύσκολά τους. Αυτές τις μέρες έχει καράβι, αλλά η αλήθεια είναι ότι 2 του Δεκέμβρη ήρθε το καράβι και μετά ξανάρθηκε στις 14. Και ήμασταν 12 μέρες χωρίς καράβι. Και το δύσκολο βασικά ήταν γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα έτυχε και η Κέλλη έπαθε μια κρίση σκολικοειδήτης και έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Και έγινε αεροδιακομιδή. Στη Γάβδο υπάρχουν σήμερα σε δημοτικό και νηπιαγωγείο 4 παιδιά. Ο Νικόλας, η Κέλλη, ο Δαμουλής και η Νικολέτα. Για τα παιδιά δεν είναι ίσως τόσο ωραίο. Επειδή αν είχαν περισσότερους συμμαθητές, θα παίζανε σίγουρα περισσότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι στο διάλειμμα φαίνεται η διαφορά από τα υπόλοιπα σχολεία. Ο Νικόλας και η Κέλλη πηγαίνουν στην 6η Δημοτικού. Και αυτό σημαίνει πως του χρόνου η οικογένειά τους θα αναγκαστεί να αφήσει το νησί και να μετακομίσει προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να συνεχίσουν το σχολείο. Γυμνάσιο εδώ στη Γάβδο δεν υπάρχει, οπότε θα χρειαστεί να φύγουν και θα πάρουν μαζί και τον αδερφό τους, τον Δαμουλή. Οπότε η Νικολέτα του χρόνου θα είναι μόνη της εδώ στον νηπιαγωγείο. Για τον Νικόλα και την Κέλλη, ωστόσο, η απάντηση στο ερώτημα αν θα προτιμούσαν να συνεχίσουν το σχολείο στη Γάβδο ή όχι είναι ξεκάθαρη. Θα ήθελα να μείνω στο νησί μου, να έχω ένα γυμνάσιο εδώ. Θα ήθελα να μείνω εδώ πέρα στο νησί. Την επόμενη σχολική χρονιά δηλαδή, η Νικολέτα θα έχει παρέα της μόνο τη δασκάλα της, την Αγγελική, πρωτοδιόριστη εκπαιδευτικό, που πριν από χρόνια ως αναπληρώτρια είχε και πάλι βρεθεί στη Γάβδο. Νιώθω σαν να είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα και με τα μικρά τα παιδιά που έχω συνέχεια, αλλά και με τον Νικόλα και την Κέλλη, οι οποίοι με το που θα βγουν διάλειμμα, κατευθείαν τώρα το χειμώνα που βρέχει κιόλας, έρχονται εδώ στο νηπιαγωγείο και καθόμαστε όλοι μαζί, παίζουμε επιτραπέζια. Και αν για τους μαθητές είναι δύσκολα αλλά και ξεχωριστά να βρίσκονται μόνοι στις σχολικές αίθουσες, φανταστείτε πως είναι για τους εκπαιδευτικούς. Βρισκόμαστε δίπλα στην Κέρκυρα, είμαστε σε ένα πάρα πολύ μικρό νησί με 40 κατοίκους το χειμώνα. Οι συνθήκες διαβίωσης δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, με το χαμόγελο προχωράμε. Πάντως, σήμερα εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν ήταν μόνοι τους. Ήρθαν κοντά, έστω και διαδικτυακά, με τη δράση να διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ναυτασφαλιστικής εταιρείας American Hellenic Hull Insurance Company στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμείς και ο κόσμος». Ενώ χαιρετισμό απίφθινε και η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ. Σας εύχομαι από την καρδιά μου χαρούμενες γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές.